Βόλες κατά για την οικονομική καταστροφή της χώρας εξαπέλυσε για πρώτη φορά στα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης Μιτσοτάκη ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Πασόκ Κώστα Σιμίτης. Για πρώτη φορά διέψευσε την κυβέρνηση που μιλά για ξένες επενδύσεις και μίλησε για ξένους οι οποίοι αποκτούν τον έλεγχο της οικονομίας με κερδοσκοπικά φαντς, τα οποία συχνά χρηματοδοτούνται με δάνεια των ελληνικών τραπεζών. Δηλαδή για να εξηγήσουμε με χρήματα των Ελλήνων πολιτών, γιατί αυτά κράτησαν και κρατούν τις τράπεζες ζωντανές μετά την τριπλή πτώχευση από το 2010 έως σήμερα. σε πολιτικό επίπεδο και με δεδομένο ότι πολλά στελέχη της κυβέρνησης Σιμίτη υπηρετούν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα μπορούσε να μην αναφέρεται τόσο σφοδρά στα πεπραγμένα της, εν ακόμα και ο Κώστας Σιμίτης εξαπολύει σφοδρά πειρά για εκχώρηση του εθνικού πλούτου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Οικονομική Επιθεώρηση, το επενδυτικό κλίμα που επιδιώκει να δημιουργήσει η κυβέρνηση είναι ένας επιβεβλημένος στόχος, που χωρίς να υποτιμώ καθόλου ότι έχει γίνει μέχρι σήμερα, έχει αποδώσει ασταθή αποτελέσματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις κυριαρχούν οι επενδύσεις στο real estate και τα deals κερδοσκοπικών funds, τα οποία μάλιστα συχνά χρηματοδοτούνται με δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες δηλαδή με τα εθνικά μας κεφάλαια οι ξένοι αποκτούν τον έλεγχο της οικονομίας μας. Αυτό δεν λέγεται ξένη επένδυση αλλά κερδοσκοπικός οπορτουνισμός. Επίσης για πρώτη φορά ο Κώστα Σιμίτης στάσεται υπέρ του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος αντιμετωπίζει αρκετά ισοκομματικά ζητήματα και καλεί τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ενισχυθεί το ΠΑΣΟΚ καθώς είναι κρίσιμο και χρήσιμο παράγοντας της πολιτικής ζωής.